Αγαπητή Φρυντερίκη, ο Τσέκοφ είναι από τους μεγαλύτερους Ρώσους συγγραφείς. Μάλιστα, αγαπητέ Βλαντίμιρ. Ίσως ο μεγαλύτερος έχει γράψει αναρρύθμιτα έργα. Μάλιστα, αγαπητέ Ιβάν. Ένα από τα έργα του είναι οι τρεις αδελφές. Οι τρεις αδελφές. Μάλιστα, αγαπητέ Βλαντίμιρ. Άλλο έργο του είναι ο Γλάρο. Ο Γλάρος. Μάλιστα, αγαπητέ Ιβάν. Άλλο έργο του είναι η Αρκούδα. Ποια από τα τρία προτιμάς να γυρίσουμε ταινία? Την Αρκούδα την απορρίπτω. Πρώτη εμφάνισή μου στο θέατρο, την Αρκούδα θα κάνω. Μήπως θα σε ενδιέφερε ο Γλάρος? Καλό έργο μου φαίνεται, αλλά μου φέρνουνε ανακατοσούρα τα ύψη. Τότε καταλήγουμε στις τρεις αδελφές. Τούτο να πάλι το έργο, σαν να κρύβει κάτι της το ανώμαλο μέσα του. Ε τότε, τι θα παίξουμε λοιπόν? Εγώ λέω να παίξουμε το Γλάρο. Σαν πουλί που είναι, θα σκεφτώ και θα αποφασίσω. Το ίδιο έκανε και η λαμπρή συνάδελφός μου η Λαμπέτη. Κατέτε, η Έλλη. Μανολιό, ο κύριος Βλαντιμίρ και ο κύριος Ιβάν θεωρήσανε καλό να έρθουνε στο σπίτι μας και να σε γνωρίσουνε. Καλά κάμανε, Φρυδερίκη μου, μα δεν μπορώ να καταλάβω πού θα τον χρησιμέψει η γνωριμία μας. Αγαπητέ κύριε, η τέχνη του θεάτρου θα ευγνωμονεί πάντα εσάς. Και τη γυναίκα σας τη Φρυδερίκη. Κύριε Σοβιετική, καλά κάνει και μας ευγνωμονεί. 1000 ευρώ τις είχαμε δώσει μέχρι δά και ένα χωράφι μεγάλης αξίας. Μανολιό, όσα και να δώσει κι αν είσαι στο θέατρο, πάλι λίγανε. Εγώ είμαι ένας φιλήσυχος βοσκός. Ήντα δουλειά έχω με τις σκηνοθέτες, τις θεατρίνους κι όλα τα συναυτά. Κι αν είσαι δεν κατέει, ήντα του έχει γραμμένο η μοίρα του. Και η δική σου φαίνεται πως σου έχει γράψει μεγάλες δόξες δίπλα μου. Μεγάλες δόξες ή μεγάλες πείνες? Μα κύριοι Σοβιετικοί, για να έχουμε ένα καλό ρώτημα, πότε θα αρχίξετε να γυρίζετε την ταινία? Έχει περάσει πολύ καιρός και ανησυχώ. Μα γι' αυτό ήρθανε οι κύριοι να σε βρούνε, Μανολιό. Να σε κάμουνε να μην ανησυχείς. Τούτο να, Φρυδερίκη, δεν το πολύ κατάλαβα. Αγαπητέ κύριε, υπάρχει πρόβλημα. Ένα πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Ένα πρόβλημα. Θα σε εξηγήσω εγώ. Υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν με εξηγείς κι εσύ, το ίδιο τροπάριο μου λες. Θα σου εξηγήσω εγώ, Μανολιό. Υπάρχει πρόβλημα. Ένα πρόβλημα με τα λεφτά. Πέστε το επιτέλους, δεν εφτάξανε τα λεφτά και θέτε κι άλλα. Ναι, καμάρι μου. Ναι, καμάρι σου. Σοβιετική πινάλες, σηκωθείτε πάνω. Δεν θα σας αφήσω να μας επιείτε και το αίμα. Μα τι παράπτωμα κάναμε, αγαπητέ κύριε? Λαλείτε κερατάδες. Όξο, όξο. Αγαπητέ κύριε, είστε αγριάνθρωπος! Αγαπητέ κύριε, είστε πολύ κακός άνθρωπος! Όξε και ρατάτε, λαλείτε, λαλείτε και μουρμού! Όξο! Με ποιο δικαίωμα, με ποιο δικαίωμα τσιπέταξα όξα από το σπίτι? Καλά τρελό, Φρυδερίκη, ρωτάς κιόλας. Ναι, ρωτώ. Με ποιο δικαίωμα έκαμες τούτην άτην απερίσκευτη κίνηση? Εδάξε μπουμπουρώνονται, μωρή, δεν το θωρείς. Απατεώνες είναι, πεινασμένοι απατεώνες. Ήντα λες, μωρέ, τόλμησες να ξεστομίσεις τέτοιες κουβέντες για τις δυο ευεργέτες μου, τις δυο μεγάλους σοβιετικούς καλλιτέχνες. Πάρτα να μη σταχρωστώ. Στα μούτρα σου. Λάγε, Φρυδερίκη, λάγε και μουρμού, για θα σε βάλω κάτω και θα φας κόπανο, μα κόπανο. Και ήρθανε στο σπίτι σας. Δεν το πιστεύω. Να το πιστέψεις. Με σκοπό να τραβήξουν και άλλα λεφτά.
Το πρόβλημα όμως για αυτούς είναι πως η μάνα μου δεν έχει άλλη περιουσία στο ονομάτσι. Και βάλανε στο μάτι την περιουσία του πατέρα σου. Καλά το κατάλαβες. Αλλά αυτός το μυρίστηκε να... Και έτσι πέταξανε όξο, κακήν κακός. Και δα, ίντα γίνεται. Ίντα γίνεται, στο ξανάπα. Τη φοβούμαι πως βαδίζουμε για διαζύγιο. Όχι ρε φιλενάδα, όχι. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να γεννεί. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο μπορούμε να το εμποδίσουμε. Αν δεν βρούμε κι άλλα λεφτά, θα χάσουμε κι αυτά που βάλαμε. Γι' αυτό, Φρυδερίτσι, πρέπει να κινηθείς. Δεν έχω αντίρρηση να κινηθώ. Μα σε ποια κατεύθυνση και με ίντα ταχύτητα. Προς την κατεύθυνση του αμπελιού του άντρα σου. Και με ταχύτητα που προκαλεί ο νεύτης όταν εισέλθει στο κατάλληλο σημείο. Διαφορετικά, Φρυδερίκη, πάει η ταινία. Πάει εκεί η ευκαιρία που έχεις να δείξεις στο κοινό το ταλέντο σου. Μη μου το ξαναπείτε τούτονα. Γιατί βαθιά μου πληγώνεται την καλλιτεχνική μου ψυχή. Για να μην πληγώνεται λοιπόν η καλλιτεχνική σου ψυχή, βρες έναν τρόπο να πουλήσει ο άντρας σου το αμπέλι και πάρε του τα λεφτά. Για να τα επενδύσουμε στην τέχνη του θεάτρου. Το γυναικείο μυαλό μου δεν άργησε να βρει τον τρόπο. Βρήκες τον τρόπο. Ποιος είναι? Το φουστάνι. Ποιο φουστάνι? Νόντα, καλέ μου αδερφούλη, θέλω να με βοηθήσεις. Αδερφούλα Φρυδερίκη, σ' αγαπώ τόσο πολύ που την ψυχή μου δίνω για σένα. Δεν θέλω την ψυχή σου, δεν είμαι ο Μιχαήλ Αρχάγγελος. Ένα πρόσωπο θέλω να μου βρεις. Πρόσωπο, δεν καταλαβαίνω. Για εξήγα. Σούλους είναι γνωστό, Νόντα, πως είσαι πρωταγωνιστής της νύχτας. Της νύχτας, ναι. Γιατί τη μέρα κοιμάμαι. Προχώρα να καταλάβω. Έχεις πάρε δώσε με πολλές γυναίκες ντόπιες και αλλοδαπές που δουλεύουν στα μπαράκια. Μια τέτοια προσωπικότητα θέλω να μου στείλεις στο σπίτι. Ορίστε. Είπαμε λέγεστε Εμμανουήλ Το επίθετο είναι μεγάλο, κοπελιά μου. Θα σου το πω εγώ. Εμμανουήλ Βοσκοτραγωσιφιδάκης. Μάλιστα. Να σας εξηγήσω το λόγο της επίσκεψής μου, κύριε Εμμανουήλ. Ναι, όμορφη κοπελιά μου. Εξήγησέ μου τον. Γιατί δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοιες αγγελικές επισκέψεις. Ουάου! Είστε ποιητής. Ποιητής? Όχι, βοσκός είμαι. Είστε παντρεμένος. Με τη Φρυδερίκη. Ανάθεμα την ώρα που έκανα τέτοια κουτουράδα. Δεν πάει καλά ο γάμος σας. Πώς το κατάλαβες? Είναι κλονισμένος ανεπανόρθωτα. Αυτή την έρευνα κάνει η εταιρεία μας. Καταγράφουμε τους γάμους που πάνε κατά διαόλου. Και όχι μόνο. Βοηθούμε το ζευγάρι να ξεπεράσει τα προβλήματα. Με ίντα τρόπο να τα ξεπεράσει το παιδιά μου. Κύριε Μανουήλ, λέγε με Αμάντα. Ο τρόπος είναι ένας. Ποιος? Η απιστία. Να κοιτάξει ο άντρας αλλού. Και όταν μάλιστα είναι κούκλος σαν και εσάς. Αμάν, 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 Αμάντα. Ακούνε καλά τα αυτιά μου. Κύριε Μανουήλ, πόσο θέλω να ρουφήξω τα χείλη σου. Αμάν, αμάν, αμάν. Έχει σπιτωμένη ο πατέρας σου τη Ρουμάνα. Ναι, σου λέω, έχει ξετρελαθεί μαζί της. Και η μάνα σου θα βγάζει φωτιές, ε? Αυτό είναι το περίεργο. Δεν της καίγεται καρφί. Μα είναι πολύ ζηλιάρα για να μην της καίγεται καρφί. Μου φαίνεται πως μαζί με τους Σοβιετικούς κάτι τους καρώνουν. Σαν τι? Δεν ξέρω. Μια εβδομάδα βρίχνεται η Αμάντα μέσα στο σπίτι μου. Και ακόμα δεν κατάφερε τίποτα.
Πάει ταινία! Καταστροφή! Μη μου το λέτε τούτονα! Θα αυτοκτονήσω! Αν αυτοκτονήσεις, το θέατρο θα κάσει ένα αστέρι! Πίεσε την Αμάντα να πιέσει τον άντρα σου! Να πουλήσει τα μπέλη! Ο Τσέκοφ περιμένει! Ας κάνει κι αυτός λιγάκι υπομονή! Θα πιέσω! Μα αφού σ' αγαπώ! Πούλησε τα μπέλη και πάμε κάπου μακριά να χαρούμε την αγάπη μας! Όμορφη Αμάντα! Ήρθενε η ώρα να εξηγηθούμενε. Το ρόλο που παίζεις τον εκατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνεις και πολύ καλά. Θα σε ρωτήξω κάτι της και θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Τις ημέρες που μας τον έμπαε, εξάπλωσα σε κρεβάτι μαζί σου. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Όχι. Αν ήθελα θα ξάπλωνα. Δεν ξάπλωσα όμως, γιατί αγαπώ την οικογένειά μου και δεν θέλω να τη διαλύσω. Ότι την αγαπάς, το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Βοήθαμε το λοιπόν να τη σώσω. Με τι τρόπο? Θα σου εξηγήσω. Έτσι που λες, Φρυδερίκη. Εντός των ημερών το αμπέλι θα πουληθεί. Με τα λεφτά που θα πιάσει, η Αμάντα και εγώ θα φύγουμε για ένα πολυήμερο ταξιδάκι στους Καναρίους νήσους. Η λατρεία μου. Ναι, λατρεία μου. Μα ίντα λέτε. Ακούνε καλά τα αυτιά μου. Μια χαρά ακούνε, Φρυδερίκη. Είδες πώς τα φέρνει η ζωή. Εσύ ερωτεύτηκες στο θέατρο και εγώ την όμορφη Αμάντα. Ωφου! Εγκεφαλικό θα μου έρθει. Χάνω το θέατρο, χάνω τον Τσέχοφ, χάνω και τον άντρα μου. Και τα μπέλη, Φρυδερίκη, και τα μπέλη. Με τούτο να το κόλπο που λες, σώθηκε το σπίτι μας. Ο πατέρας σου είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος και σας αγαπάει πολύ. Τώρα το κατάλαβε που κινδύνεψε να τον χάσει. Και η Αμάντα τι απέγινε? Την έστειλε ο πατέρας μου στην πατρίδα της στη Ρουμανία. Της έταξε ότι θα της κάνει δώρο τα έξοδα του γάμου της μόλις βρει ένα καλό παιδί. Και οι σοβιετικοί καλλιτέχνες? Ό, τους κακομύριδες, τους ψάχνει και άμα τους βρει είναι ικανός να... Η Σοβιετική Ένωση ζει! Δεν κατέω! Ανεζεί ή ανεψώφισε η Σοβιετική Ένωση! Κατέω όμως πως το χωράφι και τα 1000 ευρώ τα φάετε! Εδώ θα τα ξεράσετε! Φούντο στη θάλασσα! Φούντο! Ταβάριτς! Ήμαρτον! Ταβάριτς! Ήμαρτον! Το Ήμαρτον το καταλαβαίνω! Το άλλο ήττα θα πει! Ταβάριτς! Θα πει στα ρώσικα! Φίλε! Θα πει φίλε! Και από πότε είμαστε μωρέ εμείς φίλοι, ε! Ντουβάριτς! Λαλείτε στη θάλασσα! Λαλείτε και μουρμού! Ε, Ντουβάριτς!